Καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι. Είναι τα νέα της πόλης, η ενημερωτική εκπομπή και σήμερα κοντά σας. Σας έχουμε υποσχεθεί ούτως ή άλλως, είναι μία επικοινωνία που παραμονές ή παραμονή της μεγάλης εορτής, της εορτής που η Ξάνθη τιμά τον Πολιούχο Αγιώτης, τον Τίμιο Πρόδρομο, τον Βαπτιστή. Πάντοτε το μήνυμα της εορτής αυτής το στέλνει μέσα από τη συχνότητα του Δημοτικού Ραδιοφών ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ξάνθης και Περιθεωρίου, ο οποίος είναι και σήμερα κοντά μας και τον ευχαριστούμε θερμότατα γι' αυτό. Σεβασμιότατε, την ευχή σας. Την ευχή του Χριστού σε εσάς τους συνεργάτες του ραδιοφώνου του Δήμου, αλλά και σε όλους τους ακροατές και σε όλο το λαό μας. Βρισκόμαστε, όπως είπατε, στην παραμονή της γιορτής του Πολιούχου μας, του Τιμίου Προδρόμου. Είναι αυτός ο οποίος συνδέει δύο εποχές, την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη. Είναι αυτός για τον οποίο ο ίδιος ο Χριστός έπλεξε εγκόμιο και είπε ότι δεν γεννήθηκε άντρας μεγαλύτερος σε αυτόν τον κόσμο από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Όμως εκείνος είναι ταπεινός και όταν το ρώτησαν «Εσύ είσαι ο Μεσσίας?», εκείνος απήντησε «Εγώ είμαι ο φίλος του Μεσσία που δεν είμαι άξιος ούτε τον ημάντα των υποδημάτων του να λύσω. Εκείνος είναι ο στρατηγός και εγώ είμαι ο στρατιώτης». Αυτόν λοιπόν τον Άγιο, τον Πολιούχο μας, που θα πρέπει να μας διδάσκει με την ταπείνωσή του αλλά και με την εντιμότητά του, με το λόγο του, ετοιμαζόμαστε συν Θεό να γιορτάσουμε αύριο, να τον τιμήσουμε, με επίκεντρο βέβαια των λατρευτικών εκδηλώσεων των Μητροπολιτικό Ναό, ο οποίος είναι αφιερωμένος στον Τίμιο Πρόδρομο. Ακολουθία του Εσπερινού αρχίζει συν Θεός στις 7 το απόγευμα. 8.30 με 9 παρά, με 9 παρατέταρτο περίπου, είναι η εκκίνηση για την πλατεία, της υπερηφορά. Ακολουθείτε η γνωστή διαδρομή, δεν έχει αλλαγές. Η γνωστή διαδρομή στον εορτασμό του Τιμίου Προδρόμου συμμετέχει και η τόκος με την εικόνα της Καλαμούς, η οποία βρίσκεται από το Σάββατο το απόγευμα στον καθεδρικό ναό, όπως κάθε χρόνο. Θα πάμε στην πλατεία, όπου εκεί θα γίνει η δέηση, η αρτοκλασία και το κήρυγμα. Φέτο τις λατρευτικές εκδηλώσεις του Πολιούχου τιμούν με την παρουσία τους οι Σεβασμιότατε Μητροπολίτες Κοζάνης κύριος Παύλος, Σιατίστης κύριος Αθανάσιος, Δράμας κύριος Δωρόθεος, Αμφιπόλεος, Κύριος Χριστοφόρος. Ποιος Σεβασμιότατος μας. Και βέβαια ενδέχεται να εμφανιστούν στην περιφορά, γιατί ήταν συνοδική και έληξε η συνοδική τους περίοδο χθες, εάν προλάβουν για την περιφορά όμως ο Άγιος Μαρονίας και ο Άγιος Ελασσόνος. Μάλιστα. Και βέβαια η απόλυση θα γίνει μετά την ακολουθία στην πλατεία στον καθεδρικό ναό της του Θεού Σοφίας. Απόψε ο μελητής στην πλατεία θα είναι ο Μητροπολίτης Δράμας, ο κύριος Δωρόθεος. Αύριο το πρωί 7 με 10 και μισή είναι η πολυαρχαιρατική θεία λειτουργία στον Μητροπολιτικό Ναό. Θα προεξάρχει ο
Μητροπολίτης Κοζάνης, ο κύριος Παύλος, ο οποίος θα κηρύξει και τον, και τον θεολόγο. Καλό λοιπόν όλο το λαό μας με την παρουσία του να τιμήσουμε τον Τίμιο Πρόδρομο και να ζητήσουμε τις πρεσβείες του, γιατί έχει παρησία προς το Σωτήρα Χριστό, για την υγεία, την ειρήνη, το φωτισμό, την προκοπή, τη σωτηρία όλου του λαού μας και ολοκλήρου του κόσμου. Σεβασμιότατε, ο πολιούχος μας απεικονίζεται συνήθως με μια αυστηρή, έτσι θα λέγαμε, μορφή. Λιτή αλλά αυστηρή. Του έχουν αποδοθεί πολλοί χαρακτηρισμοί. Προφήτης προφητών, επίγειος άγγελος, ουράνιος άνθρωπος. Έτσι. Έχει μείνει στη συνείδησή μας ως ο βαπτιστής. Μα βλέπετε ότι στην εικόνα του εικονίζεται με φτερούγια. Με φτερά, σαν άγγελος. Ναι, ο επίγειος άγγελος και ουράνιος άνθρωπος που διδάσκει με την ταπείνωσή του, με την απλότητά του, με την εγκράτειά του, έτσι. Και βέβαια αυτά που είπε στον Ηρώδη, ελέγχοντας τα είπε από αγάπη, έτσι, ότι κοίταξε να διορθώσεις τα σφάλματά σου, να μετανοήσεις για να μην υποφέρεις την άλλη ζωή. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο έλεγχος γίνεται με διάκριση, αλλά και κινούμενος από αγάπη ο Τίμιος Πρόδρομος μιλάει στον Ηρώδη. Και η ελευθερία των ανθρώπων, ελεύθερος είναι ο άνθρωπος να κάνει την επιλογή του, αυτό ούτως ή άλλως είναι, το λέει ο Θεός Λόγος. Όμως έτσι, ακόμη και η ελευθερία έχει όρια, η ελευθερία έχει όρια. Οφείλει να λέει το σωστό, να Βεβαίως. Λέει την αλήθεια, και ο Χριστός πολλές φορές στα κηρύγματά του τελείωνε ο εχονότα ακουέτο, έτσι. Αυτός που θέλει να ακούσει, ακούει. Έτσι, γιατί έτσι, και η ελευθερία έτσι. Έχει όρια. Αλλιώς την ξεπερνάμε. Έτσι. Αγγίζουμε από εκεί και πέρα όρια ελευθεριότητας, όχι ελευθερίας. Από εκεί και πέρα γινόμαστε δέσμοι και σκλάβοι παθών και κακών, έτσι, αν θέλετε. Δυστυχώς. Το ζούμε και στην εποχή μας, σεβασμιότατε. Και βέβαια έχουμε αδυναμίες. Θα πρέπει όμως να έχουμε και ταπείνωση. Εμείς πολλές φορές για τις αδυναμίες μας όμως καυχόμαστε, έτσι. Και αυτό είναι το επικίνδυνο και αυτό είναι το δυσάρεστο. Τιμούμε λοιπόν τον Πολιούχο της Ξάνθης και Γιώτα Κουτσομιχάλη εδώ, η συνάδελφος στο στούντιο, δεσπόζουσα μορφή του χριστιανισμού, από τους, καλά, μεγαλύτερος Άγιος δεν υπάρχει. Ο μέγιστος των προφητών. Ο μέγιστος των προφητών. Και φυσικά η Εκκλησία μας, σεβασμιότατε, τιμά αρκετές φορές μέσα στη διάρκεια χρόνο, του ναι. χρόνου. Πάρα πολλές φορές στη διάρκεια του εκκλησιαστικού έτους έχουμε πάρα πολλές γιορτές αφιερωμένες στον Τίμιο Πρόδρομο. Έχουμε τη σύλληψη, έχουμε την γέννηση, έχουμε την αποτομή, έχουμε την σύναξη την επομένη των Θεοφανίων, έχουμε την πρώτη και τρίτη έβρεση της τιμίας κεφαλής. Είναι πάρα πολλές φορές μέσα στο έτος που τιμά το Τίμιος Πρόδρομος, αλλά και σε όλες τις ακολουθίες της Εκκλησίας καθημερινά, μετά από Χριστός ο αληθινός, πρεσβείε της Παραχράντους ο Μητρός, του τιμή ενδόξου προφήτου Προδρόμου, η μνημονεύει η Εκκλησία. Μνημονεύεται καθημερινά. Που έχει προς τον Χριστό. Μνημονεύεται καθημερινά. Βεβαίως. Σεβασμιότατε, να ευχαριστήσουμε θερμότατα για την επικοινωνία και το μήνυμα. Ο Πολιούχος μας τιμάται αύριο.
Ο Σεβασμιότατος ενημέρωσε για το σύνολο των λατρευτικών εκδηλώσεων. Η εικόνα της Παναγιάς μας της Καλαμούς βρίσκεται ήδη μετά από τα 9 μέρα. Ναι, της Παναγιάς στο καθεδρικό ναό. Μαζί με την εικόνα του Τιμίου Προδρόμου αύριο στη Λιτανία. Όπως κάθε χρόνο τέτοια μέρα. Να σας ευχαριστήσουμε θερμότατα την ευχή σας και τις ευλογίες του Αγίου. Την ευχή του Αγίου εύχομαι πλούσια σε όλους σας. Να τον ευχαριστήσουμε θερμότατα. Πολύ. Και βέβαια στο επίκεντρο του εορτασμού του Πολιούχου ο Μητροπολιτικός Ναός αφιερωμένος στον Τίμιο Πρόδρομο. Ακούσαμε το Σεβασμιότατο Γιώτα Κουτσομιχάλη. Είναι όντως δύο πολύ ιδιαίτερες ημέρες. Σήμερα η παραμονή της εορτής, αύριο ανήμερα της εορτής για την Ξάνθη. Πάρα πολλοί Άγιοι Πατέρες που θα είναι κοντά μας στις ιερές ακολουθίες. Εάν προλάβουν στην Λιτανία θα είναι και ο Σεβασμιότατος Μαρονίας και Κομωτινής. Έχει διατελέσει και πρώτος σύγκελος εδώ στην Ιερά Μητρόπολη Ξάνθης και Περιθωρίου, κύριος Παντελήμων, αλλά και ο Μητροπολίτης Ελασσόνας μας είπε. Ο Σεβασμιότατος σίγουρα θα είναι παρόντες τις λατρευτικές εκδηλώσεις και σήμερα το απόγευμα στον Εσπερινό στη Λιτανία και στην Κεντρική Πλατεία, αλλά και αύριο στην Θεία Λειτουργία οι Σεβασμιότατοι Μητροπολίτες Σερβίων και Κοζάνης Παύλος, Συσανίου και Σιατής της Αθανάσιος, Δράμας Δωρόθεος, ο Επίσκοπος Αμφιπόλεως κύριος Χριστόφορος και βεβαίως ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ξάνθης και Περιθωρίου. Ναι, γιατί υπήρξε η σύνοδος της Ιεράς Συνόδου αυτές τις τελευταίες ημέρες και γι' αυτό είπε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης, εάν προλάβουν να βρίσκονται απόψε στην Λιτανία ο Μητροπολίτης Μαρονίας Κομωτινής και Ελασσόνος, γιατί υπήρξε αυτό το πρόβλημα, θα λέγαμε εντός εισαγωγικών, με την Ιερά Σύνοδο που είχε συνεδρίαση, είναι οι καθιερωμένες συναντήσεις οι οποίες γίνονται. Να υπενθυμίσουμε ότι απόψε, όπως μας είπε, θα είναι κεντρικός ομιλητής στην πλατεία, όπου θα εκφωνήσει και τον πανηγυρικό ο Μητροπολίτης Δράμας και αύριο θα προεξάρχει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κοζάνης, εάν δεν κάνω λάθος. Στη Θεία Λειτουργία, ναι, βεβαίως. Να θυμίσουμε στους φίλους και στις φίλες που μας ακούν ότι από σήμερα το απόγευμα, όπως άλλωστε γίνεται κάθε μέρα, κάθε παραμονή της εορτής, για να εξυπηρετηθεί με ασφάλεια η διαδικασία της λιτανίας γίνεται αυτό, έτσι. Λαμβάνονται έκτακτα μέτρα. Έτσι λοιπόν σήμερα να θυμίσουμε λίγο τις απαγορεύσεις οι οποίες θα ισχύσουν κατά τη διάρκεια της λιτανίας και πιο πριν. Απαγορεύεται η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην πλατεία Μητροπόλεως, στις οδούς Ορφέως, Πινδάρου και Εσχύλου, στην Εσχύλου στο τμήμα μεταξύ Πινδάρου και Βασιλίσσης Σοφίας. Στη Βασιλίσσης Σοφίας από το ύψος της γέφυρας του Κόσυνθου μέχρι την πλατεία Λαδά, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Κεντρική Πλατεία, Πλατεία Δημοκρατίας, από τις 6 το απόγευμα ως τις 10 σήμερα το βράδυ. Και απαγορεύεται από τις 5 το απόγευμα ως τις 10 η ώρα σήμερα το βράδυ η στάθμευση όλων των οχημάτων στις ίδιες οδούς, δηλαδή πλατεία Μητροπόλεως, Ορφέως, Πινδάρου, Εσχύλου στο τμήμα μεταξύ Πινδάρου και Βασιλίσσης Σοφίας, από το ύψος της γέφυρας του Κόσυνθος στη Βασιλίσσης Σοφίας μέχρι την πλατεία Λαδά, στη Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην πλατεία Δημοκρατίας και επίσης στο σύνολο της οδού Μιχαήλ Βόγδου μέχρι τους φωτεινούς σηματοδότες της Βενιζέλου. Η στάθμευση απαγορεύεται από τις 5 έως τις 10 η ώρα σήμερα το βράδυ. Και αύριο βεβαίως η αγορά της Ξάνθης θα είναι κλειστή. Μεριμνήστε λοιπόν να κάνετε από σήμερα τις απαραίτητες αγορές σας. Και η αυριανή ημέρα είναι και η ημέρα αυστηρής νηστείας. Έτσι τιμάται ο βαπτιστής Ιωάννης ακριβώς για να θυμούμαστε και την ταπεινότητά του αλλά και την λυτή του ζωή. Αύριο λοιπόν είναι και αυστηρή νηστεία για αυτούς οι οποίοι τηρούν βεβαίως έτσι αυτές τις εκκλησιαστικές, έτσι θα λέγαμε, παραδόσεις. Το λέω γιατί εντάξει, στην εποχή μας πολλά πράγματα κυριολεκτικά και αν έχουν... θυμηθώ και τα λόγια της γιαγιάς μου που έχουν μικρά αλήθει. Όταν ήμασταν, ναι, πέρα από την αυστηρή νηστεία ανήμερα της εορτής,
μας μάλωνε να μην τρώμε και κόκκινα. Μπράβο. Να μην τρώμε κόκκινο φαγητό. Όπως είναι, ας πούμε, η ντομάτα που είναι καθαρά κλόκκινα. Καρπούζι. Να μην κόβουμε με μαχαίρι. Να μην κόβουμε με μαχαίρι. Ακριβώς λόγω της αποτομής. Του αποκεφαλισμού, ναι, του τιμίου προδρόμου. Όντως, παραδόσεις είναι. Οι παλαιότεροι τις θυμόμαστε. Για τους νεότερους δεν γνωρίζω. Είναι αυτά που έχουν χαραχθεί στη μνήμη μας. Ακριβώς. Όταν τα ακούγαμε από μικρά παιδιά, το τι μας έλεγε, το τι πρέπει να κάνουμε εκείνη την ημέρα, το τι πρέπει να κάνουμε, το τι δεν πρέπει πώς να κάνουμε. Πώς πρέπει να τιμούμε τον Άγιο, ακριβώς, τον Πολιούχο. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, πρέπει να περάσουμε σε ένα